Oh. Αρένα. Ω, τα χίλια χτυπήματα, πάρ' τα στη μάπα, μαλάκα, είχε χάτσι. Σε γλέντισα, πούστη. Έτσι, the Street Fighter way, μαλάκα. Φίλοι του GameWorldGR, καλησπέρα. Σήμερα θα παίξουμε Tekken 7. Αυτό είναι το αναλυτικό gameplay βίντεο που θα δούμε μαζί το story. Και να αναφέρουμε καταρχήν όσον αφορά την ιστορία ότι υπάρχει μία έκθρα μεταξύ του Heihachi Mishima, του γιου του Kazuya Mishima και του εγγονού Jin Kazama. Έχουν γίνει διάφορα γεγονότα, αφορούν και τη γυναίκα του Heihachi, την Kazumi Mishima, και ο Akuma παίζει το ρόλο του στο σενάριο. Ο Akuma είναι guest χαρακτήρας, γνωστός από τη σειρά Street Fighter και προσωπικός μου αγαπημένος. Το story το παίζω τώρα για πρώτη φορά. Γενικώς η οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε, Mishima έχει διάφορες έκθρες. Το Tekken 7 κυκλοφορεί ήδη από τις 2 Ιουνίου για PC, PS4 και Xbox One. Λοιπόν, έχουμε κάνει ήδη το live stream μαζί με τη Χριστιανά και εδώ μαζί θα δούμε παρέα το story. Αυτό εδώ είναι ο Akuma που είδατε στα γρήγορα. Αυτή είναι μόνο κάποια από τους βασικούς χαρακτήρες του Tekken 7 και του story γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο roster χαρακτήρων, συνολικά 38 playable χαρακτήρες. Και είναι ένα fighting που πραγματικά αξίζει την προσοχή σας. Όταν θα βλέπετε αυτό το gameplay βίντεο, λογικά θα έχει ήδη ανεβάσει review και Χριστιανά Θάνο στο gamer.gr. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Καταρχήν από τα game options επιλέγουμε τέρμα δυσκολία. Βλέπετε, δεν έχει άλλο. 5 στα 5 στεράκια και ultra hard. Και για να δούμε τι θα καταφέρουμε. Story, the Mishima Saga. Ξεκινάμε. Receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son. And I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. Τώρα έχουμε το πρώτο γράμμα που σου στείλαμε στον πατέρα. Το έστειλε ο Καζούγια στον Heihachi. Από μικρός τον απειλούσε. Το δεκαετίες πριν. Α, εδώ είναι που τον μαθαίνει να πολεμάει. Ο μικρός είναι ο Καζούγια και ο μεγάλος είναι ο Heihachi. Και καλά θα πολεμήσουμε τώρα. Ωρε φίλε! Μας έσκασε τρελό hit. Λοιπόν, story assist during for preset moves by holding the story assist button and pressing the puncher kick. The default story assist is Elena. Dragon uppercut to wind leaping spinning. Okay. Του κόβει μικρό damage. Πάρτο. Στην επόμενη ζωή σου. Και τον πετάει από κάτω, λέει τώρα ξαφνικά. Τι φάση, ρε. Έτοιμο τον έχω. Φυσικά δεν έφυγε από κάτω ο μικρός, γιατί δεν θα ζούσε μετά. Mm.
Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Λογικά, συνήθως στα story modes επιλέγουμε από έναν χαρακτήρα κάθε φορά. Διαφορετικό ανάλογα τη μάχη και έτσι τους μαθαίνουμε. Εδώ είναι η Νίνα, από τους πιο παλιούς χαρακτήρες της σειράς. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. Και εδώ μας εξηγεί το story. He sent the human race to hell. Εδώ είναι ο Jin Kazama, ο εγγονός του Heihachi Mishima. Έχουμε φτάσει δύο γενιές μετά. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity. Jean defeated Azazel in battle and saved the planet. But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. It's winner take all, and the prize is world domination. Jean, the one who started everything, has gone missing in the Middle East. Μάλιστα, ο Τζιν έχει χαθεί στη Μέση Ανατολή. Και από εκεί ήταν και το πλάνο που μόλις είδαμε. Να ξεχάσατε ένα ιαπωνικό voice acting, μάγκες. Καλά, προφανώς, εντάξει, είναι οι Ιάπωνες οι συνεργάτες της. When I headed back to the barracks, a message was waiting for me. I was dumbstruck. How could my hometown have come under attack? When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. But now, tanks and armored vehicles line the streets like an iron wall. Though it was noon, a thick fog of ash enveloped the sky in darkness. The blackened trees, the burning ground, the pungent, burnt air. The place I once called home was now just an ashen field. And streets echoed with the memories of playing children and delivery trucks. Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness and despair, a hatred grew inside me. Εδώ βλέπουμε ότι μας δείχνει πλάνα από διάφορους χαρακτήρες, έτσι. Έχει αυτή την προσέγγιση σκηνοθεσία. Πηγαίνουμε μπρος και πίσω σε διαφορετικά μέρη, δηλαδή. Εδώ μάλλον ψάχνουν τον Τζιν Καζάμα και δεν τον βρίσκουνε. Όχι, η Χάτσι. Τους έχει για την πλάκα του.
you doing? Catch him, quick. Ναι, καλά, εύκολο έχεις να τον πιάσουν. Τώρα ο Χέιχατς έχει κάνει ένα ντου, να πούμε, στο στρατηγείο της Νίνα. Α, η Μάρτον. Θα του πετάξει μια ρουκέτα, θα κάνει τώρα. Θα την κάνει dodge. Ναι, το ψέμα ρε φίλε, ο Τσακ Νόρις ο ίδιος. Ναι, ναι, κλωτσίδια στη ρουκέτα. Μαλάκα, χειρότερο από το Τσακ Νόρις. Και είναι όλοι άχρηστοι εντωμεταξύ, αλλά θα τον παίξει Νίνα ένα Βιέννα, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Τι τους πληρώνει όλους αυτούς τους άχρηστους, άμα δεν μπορούν να τον καταρρύψουν με ρουκέτες και όλα αυτά. Δεν έχει νόημα. Θα τους γλεντήσει άσχημα. Το μόνο στάνταρ. Πόπο μπουνίδια. Και τώρα πατάμε τον D-pad. Η Μάρτον. Α, Χέιχατς. Δεν είναι κλασική NPC που αντιμετωπίζουμε. Πάρτα. Γκράου. Και η οποία είναι τελείως άχρηστη. Βέβαια, σκάνε στη σειρά συνεχόμενη και πρέπει να επιβιώσουμε με ένα health bar. Αυτό το λέει και η Χριστιανά στο live stream. Εξευτυχώς είναι τσουβάλια. Πάει αυτός. Εντάξει, με λαβή είναι εύκολο. Ένα hit θέλει. Ωραία. Άμα σκύβεις θα αποφεύγεις, θα έχεις καλά αυτό. Έτσι, για να μας πετύχει. Πάει κι αυτός. Τους γλέντισα εύκολα. Και να τι και η Νίνα. Να δούμε τώρα ποιον από τους δύο θα ελέγξουμε. Πάρτο. Έλα ρε πούστη. Αυτό που να σκόβει την κίνηση με την κολολαβή της δεν υπάρχει. Yeah.
Αρχίσαμε τώρα. Ωχ. Ναι, την έπιασε. Δεν σε χάλασε, κοπελιά. Όχι ρε μαλάκα, την καριόλα. Έλα ρε πούστη το γάμι. Πάρτο. Ό,τι γίνει τώρα. Ναι! Ναι! Για ένα hit την έβγαλα! Πάρ' τα καριόλα! Ελάτε να μου κλάσετε τώρα. Στο παίζει και άγρια. Άγριο μωρό είναι να. Αυγάλει και διάγγελμα. Κλασικά, εντάξει. Το τουρνουά επιστρέφει και τα λοιπά. Ναι, και να μαζευτούν όλοι οι μαχητές, να πλακωθούν. Κλασικό σενάριο. Εσένα περίμενα να μας το πεις. Why on earth would you want to hold a tournament now like this? Έχει πολύ φάση. Ο καθένας μιλάει στη γλώσσα του, γαμάτο. Λες και υπάρχει μεταφραστής κάπου και τους τα λέει στο ακουστικό. Πάμε στο chapter 2. On the hellish war never let up. News of Heihachi's return to the Mishima Zaibatsu had sent shockwaves across the globe, and the announcement of the King of Iron Fist tournament flooded the airwaves day and night. But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky, looking for a ray of hope. The concept of seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the war submerged in chaos, who could tell? In the darkness, a fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G Corporation. G-Corp were at war with the Mishima Zaibatsu, and it appeared that they had the public on their side. People believed that the Zaibatsu had started the war, so it was only natural that they saw G-Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and, barely able to contain his excitement, presented me with a picture. Revealed G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier.
Jack 4. Εντάξει, καλή φάση. Όσο πιο αργός, τόσο πιο τσουβάλι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επιβιώσουμε σε μια σειρά από αγώνες, οπότε είναι ζόρι. Κάνει το ίδιο πράγμα τώρα. Πάμε, ναι, το γνωστό. Επόμενος. Εδώ είναι τα εύκολα, μετά είναι το ζόρι. Λες και παίζεις με μαριονέτες, είναι που σου μαθαίνουν στην προπόνηση πως θα μείνεις. Ω, μαλάκα, ήταν unbreakable. Όχι. Όχι ρε μαλάκα. Όχι. Ξαναγεμίζει την ενέργειά του. Μαλάκα έλεος. Άντε, γεια σας, μαλακισμένα. Kiss my ass. Να δούμε τι κάνει και ο Heihachi δίπλα. Εδώ είναι μία από τις φορές που συνεργάζεται ο πατέρας και γιος, είναι η αλήθεια. Όπο μοιράζει βρωμόξυλο. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα, δεν χάνει καθόλου. Πάρ' το. Επόμενος. Έλα, άμυνα ρε μαλάκα. Έλα, άμυνα, γάμο το σπίτι μου. Πω,
επόμενος. Έλα ρε πούστη μου. Έλα. Κοίτα ρε πούστη που πατώ. Φω. Έλα γαμήθηκες. Πόσο να θέλει ακόμα. Τέλος. Τι φάση είναι, την έστησε στον πατέρα του. Το μαλάκα. Τι μαλακισμένο κι αυτός ο Καζούγια. Ωρε φίλε, έχει βόμβα. Ναι, και μετά από αυτό έζησε, λέει ο Χίχατσι. Chapter 3. Και προχωράμε. Αυτό ήταν το chapter 2, δεν είχε άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν η έκρηξη στο αρχηγείο της G-Corp και το πώς συνέβη ακριβώς. Here they're based in Italy. A society of exorcists who've historically held influence throughout Europe. What are you planning this time? Jin has used the Zaibatsu to destroy the world. To conquer the world, there is no meaning to defeat Kazuya. You must bring the world's opinion to your side. Surely you can't be planning on using the society's underground network? Μάλιστα, σκοπεύει στο τουρνουά να ανακοινώσει την αλήθεια σχετικά με τη G-Corporation. Όλα αυτά για το Heihachi, για να δούμε τι θα γίνει στο chapter 3. Raiding their HQ for not returning your calls. You're quite the negotiator. 撃って響かぬならねじ伏せるまで当然の対応じゃ。If you say so. Hmm?
Τίποτα ρε, ο Χίχατσι δεν μας έποσφαιρες. Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. Sono il più no exorcista. Claudio. Mi sembrava di aver declinato la tua offerta. I cacciatori Sirius sono unici al mondo. Κατέβα κάτω ρε μαλάκα Ιταλή να τις φας. Non intendiamo metterci al servizio dei capricci di qualche corporazione. Servizio di capricci. Ανεβαίνουνε και στην αρένα τώρα να πλακωθούνε. Έλα για πάμε. Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Fight. Το ψέμα το ίδιο ρε μαλάκα. Το ψέμα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Αρχίσαμε τώρα. Όχι. Ωραία, πώς το. Ω, σε στριμωξά! Ω, τσιτ, τσιτ, τσιτ στην γωνία! Ω, γαμώ το σπίτι σου! Πάρ' το γαμημένε! Πάρ' το κάουντερ! Ω, σε γάμισα και σε τελείωσα! Ω, ψόφα πούστη τα λέ! Ψόφα γαμημένε! Τι έχεις να πεις τώρα? Tu sei un umano con la forza di un demone! Σούγια! Questo demone, vuoi davvero opporti a un simile abominio? Ένας Ιταλός, ένας Ιάπωνας και μια Αμερικανίδα. Σαν ανέκδοτο ακούγεται. Πάμε στο chapter 4, Overwhelming Power. Κάθε μάχη είναι και από ένα chapter. I scavenged them all, looking for anything I could find on G Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors, hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm.
Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Θεά είναι να. Jin Kazama. So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Un momento. Chi fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. So that means Jean is. Λοιπόν, τώρα ψάχναν τον Τζιν Καζάμα στη Μέση Ανατολή, να δούμε αν τον βρήκαν κάπου. Καλά, ναι, θα τον ανακαλύψουν όπου και να βρίσκεται. Everything looks clear. En route to the United Nations HQ. Roger that. What? Και εδώ δείχνει το κατά πόσο devil είναι που κάνει την κουστάρι. Τι τον είχε δεμένο τώρα, γατάκια. Εντάξει, θυμίζει κάτι σε διασταύρωση Robocop και έτσι ένα πράγμα. Έτσι πως τον βλέπεις και προχωράει στην έρημο. Και το στοχεύουν κιόλας. Για πλάκα. Περίμενα να μου πετάξει καμιά μάχη με τους τέσσερις ένας μετά τον άλλο, ξέρω εγώ, με τους NPC. Τι φάση, τον κοιτάνε λες και είναι φάντασμα. Ω, τον τζακώσανε. Τώρα θα γίνει όμως η μάχη. Ή μήπως όχι. Ποιος θα βγει από το όχημα. Για να δούμε. Α, ο Λάρς μάλιστα. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στο σενάριο. Και εδώ είναι η μάχη με τους τέσσερις. Έλα, βρε. Επόμενος. Πω, το AI τους είναι τελείως για τις πλάκες. Ούτε άμυνα, τίποτα εκεί. Μιλάμε για ψωμάκια, τρελά. Εγώ μέτρησα τέσσερις πάντως. Να δω πώς θα σκάσουνε. Άρα το boost με πέτυχε. Ευτυχώς δεν μου χάνουν πολύ ενέργεια. Έλα εδώ. Γκράου. Πάει και ο τρίτος, τώρα θα σκάσει ο τέταρτος. Έχει μαχαιράκι αυτός. Πάρτα και από μένα. Έτσι ρε, σας καθαρίζω με το πλάκι. Φάση έχει.
Έγινε και shooter τώρα το Tekken. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Δώσω μου το οπλάκι να βγάλω όλο το story και μετά στο ξαναγυρνάω πίσω. Έτσι, ένα δανεικό οπλάκι θα πάρω. Πολύ κομμάτι ολάρς. Θα μπορούσε να παίξει άνετα στο Gears of War, έτσι. Τον φορτώνει στο τσιπάκι, το τζιν και την κάνει. Και στάντς τώρα. Εντάξει. Εγγύηση. Να και τώρα εντοπίσαν ότι το τζίμπησε ο Λάρς. Things just got a whole lot more complicated. No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jean, chi era? O cosa era? Και πάμε στο chapter 5, System of Hatred. Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. But it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something. Εδώ λέγεται την Kazumi που πέθανε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ψιλοσπολεριά στην ιστορία του Tekken. Αλλά φαντάζομαι όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ, δεν είναι πρώτη φορά που βλέπετε Tekken Game, μπορεί να το έχετε ξαναδεί. Τέλος πάντων, okay, είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως το έχετε ήδη διαβάσει. Αυτό το σκηνικό, για να είμαι ειλικρινής, που τον έχει πετάξει από τον κρεμό, δεν το έχω δει. Και φάση είναι ότι έζησε από όλο αυτό. Και ακόμα το έχει στο μυαλό του. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Jin Woods coach. 作戦の準備を急がせろ. Ανυπομονώ να παίξω και με τον Καζούγια κάποια στιγμή, γιατί όλο το Heihachi έχω. Chapter 6. Το Chapter 5 δεν είχε καθόλου μάχη, οπότε συνεχίζουμε. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. And he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. So, you're the one who's been looking into the Mishima Zaibatsu's affairs? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally introduced himself. His name was Lee Chaolong. Ωχ, τι φάση! Ποιο σωτήρας, ρε παιδέρα! Ωχ, τι φάση! Νόμιζα ήταν bug, τρόμαξα! Α, ναι, είναι το Androides που μου έλεγε η Χριστιανά στο live. Μαλάκα, εντάξει. Θα το πλακώσουμε στο ξύλο το σκατό ρομποτάκι. Fight.
Πάρτα, γαμιόλα. Πάρτο. Τι κα... Έλεος ρε μαλάκα. Πάρτο. Πάρτο γαμιόλα, μη σε χέσω. Έλα ρε μαλάκα. Έλα τώρα, 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 τώρα. Μόλις κάνω άμυνα και θα σου πω εγώ τώρα. Α, μακάρι, μακάρι να σε γάμι. Ναι, ναι, πάρ' τα γαμημένη. Ψόφα. Ψόφα με τη μία, ψόφα με τη μία. Ένα χιτ θέλει. Όπα. Άμυνα. Ναι, καμημένη, πάρτο. Σε χάλασε. Ο διευθύνων σύμβολος εταιρείας, από πού που... μάλιστα. Για να δούμε τι συνέβη. Καλό είναι για ανδροίδες πάντως. Πάμε στο chapter 7, The Onslaught. Texas.
Όπου μυρίζει η μάχη τώρα με το ανδροίδες. Χα. Α, είναι δυνατό. Ευκολάκι είναι, αρκεί να προσέχω. Οπ. Μας έζησε όλοι. Και τώρα αναλαμβάνει αυτός. Κλαρινό γαμπρός έχει ντυθεί, βλέπω. Βέβαια το ανδροίδες το έχει ήδη φορτώσει. Ωπα, πολύ φουργιώζος μπήκες εσύ. Πάρτο. Έλα στο θείο. Έλα στο CEO. Έλα ρε μάλακα. Oh!
Σιγά ρε άγριε. I'll have to handle this myself. Do you have the target in your sights? 捕捉できています. Prepare the SWAT team. I'm going in. Φτάσαμε στο 8ο chapter, A Visitor Calls. Εδώ μας έχει επισκεφθεί ο Λία από ό,τι βλέπω. I could tell by the look in his eyes that he was telling the truth. A few days later, I headed to Kyoto. The old guy I'd contacted was already waiting for me at the rundown house where we'd arranged to meet. I'd like to know more about the mystery of the Hachijo household strength. I decided to be straight up, which seemed to knock the old timer back. I didn't believe in devils, had no reason to. But Lee had said to me that Kazuya's blood had cursed the Mishimas. The archived account on the Hachijo who Heihachi's wife Kazumi belonged to. I arranged to meet a guy who'd served the Hachijo family many years ago. If Kazuya had inherited Kazumi's blood, then maybe this guy could help me. But my efforts were in vain. The old man knew nothing. Then, when I thanked him and was made to leave, Ιαπωνέζικο ποιηματάκι. Traditional nursery rhyme in the Hachijo family. When I heard it, I froze. What if the demon represented a mysterious power? Red referred to blood, and the river symbolized the bloodline. As the old man hummed on, I shook my head in horror. Πάλι ο Heihachi, πόσος Heihachi, πόσο θα αντέξουμε πια. Δείξτε μας περισσότερους χαρακτήρες, ρε παιδιά. Τώρα θα σκάσει ακόμα, πάω στο χήμα. Καλά, εντάξει. Δώσε μου να ελέγξω τον Ακούμα, να δεις πως θα τους γλεντήσω. Μάλλον για Heihachi με βλέπω να μου δίνει. Κάτσε να δούμε. Άτσα κουτουλίδια ο γέρος. Hurricane kick. Αυτά είναι. Τώρα θα γίνει μάχη όμως. Τσιμπάτο. Πάρτο. Oh.
Θα σε τσακίσω στα χαντούκεν, ρε πούστη. Αχ, τι τον έχω τον Καργιόλη. Άντε πάλι ο Κλάουντιο. Θα συνεχίσουμε να τσακίζουμε στο ξύλο NPC τώρα. Έλεος πια. Jack 6, εξελιγμένη έκδοση. Ω, ακούμα. Φάση. Δεν είμαι καταχωρημένο, είμαι από άλλο κόσμο. Έλα ρε μάλακ. Κοίτα εδώ. Έλα ρε μαλάκα. Άντε επιτέλους, επιτέλους το έβγαλα. Παιδιά, έχω κάνει τόσες προσπάθειες, δεν το βλέπετε εσείς, αλλά... Ουφ, είναι ζόρι. Ακόμα. Πήγε να πάρει εκδίκηση. Πήγε γι' αυτό στην Καζούμη, μήπως. すべてはカズミ殿の願い。何?カズミじゃと?カズミが貴様にわしと和也を殺すよう依頼しておったじゃと?は?バカバカしい。その話が本当なら、なぜ今頃になって現れた?ムヌラが力を持つまで待っておっただけのこと。今ここで Μπαγλαμαδάκι παίζει στο βάθος. Πάντως θα γίνει μαγκελιό. Ω, φίλε, τι έφυγε. Πάρτο. Ωωωω, μαλάκα, εντάξει, γλεντάω. Ω, μαλάκα, βρωμόξυλο. Τι είναι αυτά, άρμα. Α, είπα κι εγώ. Δεν σε χάλασε καθόλου. Όχι.
Το έπιασε. Καριόλης. Ναι! Μ' αφήνω το πόρο το Γκάργιολ. Αρένα. Ω, τα χίλια χτυπήματα, πάρ' τα στη μάπα, μαλάκα, Χέιχατσι. Σε γλέντισα, πούστη. Έτσι, the Street Fighter way, μαλάκα. Πάρτι κάναμε, παππού, παράτατα. Το σάπισα. Explosion confirmed at the Mishima Dojo. We've lost sight of Heihachi Mishima. Masaka. Haha, na Heihachi to ore o korosou to shiteita dato. Α, όντως είναι φοβερό. Θέλει να τους σκοτώσει και τους δύο μητέρα του. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself. Saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation is back on track. The email concluded with the name I'd yet to come across. Lars Alexanderson. Ah, καλώς τον Lars. Ο Λάρς ήταν αυτός. Καλά. Τι καψούρα ο Λάρς με το ρομποτάκι την Αλίσσα. Τον έριξε κάτω τα ανδροϊδές. Το πηδάει το ρομποτάκι. Βγάζουν και οι Ιάπωνες να πούμε τα αποθυμένα τους. Το ραντάρ της σου εντόπισε. Θα γίνει shooter το παιχνίδι. Ω, με minigun, μαλάκα, θα τους γλεντήσει. Το ψινα για third person shooter τώρα. Το να δω ποιον θα ελέξω. Ω, θα γίνει μάχη, Αλίσσα με Νίνα. Ρε μαλάκα. Ω,
Έλα ρε πούστη. Άντε γαμίσου καριόλα, πάρτο. Όχι ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου ψόφα. Παιδιά, sorry, μόνο με assists έβγαινε αυτό. Χειροβομβίδα στο ανδροίδες, αλλά θα ζήσει στο ανδροίδες. Λύσα αντεπιτίθεται. Αγαμίσου. Έλα ρε πούστη. Ναι! Πάρ' τα καριολάκι. Όχι πάλι. Όχι ρε μαλάκα. Σιγά μη σου. Ναι. Κομματάκια θα σε κάνω. Πάρτο. Όχι μαλακία έκανα. Ναι. Όχι μαλακία. Ναι. Ωραία που στη δύσκολη μάχη. Θα πήραν τον Τζίνκα ζάμα βέβαια. Τους γλέντισε όλους όλοι. Τώρα Νίνα τι θα κάνει, παγιδεύτηκε. Θα την ανατινάξει λέει μες στη βάση. Φυσικά και η Νίνα και ο Χεϊχάτσι προηγουμένως στάνταρ θα επιζήσουν. Απλά για τις ανάγκες του story και καλά φάνηκε λες και πεθαίνουν, αλλά κάποιο τρόπο θα βρουν να επιζήσουν. What do they hope to achieve by sheltering Jean? This could be interesting to watch.
Τελικά όντως ο παίζεις είναι, εντάξει. Lars Alexanderson was... Πάμε στο chapter 10, False Rumors. When Lee described him to me of how he'd escaped, divided the Tekken force and formed a rebel army. I imagine someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. The sterile air of violent systems where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, There was no mistaking what he had said. Μάλιστα, εδώ είμαστε κοντά στο μισή Μαντότζο. Να δούμε αν πέθανε ο Heihachi, βέβαια το πιο λογικό είναι να πέθανε. Sorry, το πιο λογικό είναι να επέζησε. Ναι. Πραγματικά αυτά τα ρομπότ είναι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στο σενάριο. Είναι σκέτα ψωμάκια, τους σαπίζουν όλοι στο ξύλο. Λες και έχουν πάρει τυχαίους σεκιουριτάδες, ξέρω εγώ, ανεκπαίδευτους που δεν ξέρουν καν πολεμικές τέχνες τίποτα και τους έχουν βάλει εκεί να τα βάλουν με τα θηρία. Τι λέει ρε τρελός. Να πούνε ότι είναι νεκρός και το θουλουνά σταματάει, ό,τι να είναι. Και το chapter 10 χωρίς μάχη, Judgment from Above στο chapter 11. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. Τι θα κάνει με το κατσαβιδάκι? Ω, καλά. Όλοι θέλουν να το φάνε το τζιν. It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. ターゲットはG社のミレニアムタワーに向かったとのこと。また三島財閥当主志望の方により G社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。A の準備はできておるか。はい。鍵となるのは豪気よ。和也とて野菜出れば、デビルカせざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。和也がデビルであることを暴いた映像を流せば、G社の信用も地に落ちる。
Σιγά μην το θάψει το γιο σου, αυτό έλειπε. Τα βγάμε σπάσεις. Ο καθένας είχε πάνω στο φορικό στρατό βασικά. Και τώρα πρέπει να σκάσει μύτιο ακόμα. Όσοι και να μαζευτούν να τον πολεμήσουν, είναι πραγματικά ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πάει να έχεις όπλα. Άμα ξέρει όλες τις πολεμικές τέχνες. Λέει, μη χάνετε το χρόνο σας. Φέρτε τον εδώ. Ο Καζούγια εναντίον ακόμα επική μάχη. Μάλιστα, οπότε η Καζούμι έσωσε τη ζωή του ακόμα μια φορά και του ζήτησε και μια χάρη να του σκοτώσει γιο και πατέρα, οπότε για να δούμε τι θα γίνει. Όχι ρε πούστη. Έλα ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ τι κάνει το ψέμα. Έτσι πάρ' το. Εγώ είμαι πιο ψέμα από σένα. Ακόμα πιο ψέμα. Ω, το ρούφιξ όλο. Δεν σε χάλασε. Έλα. Ωχ, ο διάολος ο ίδιος, ο μαλάκα. Για να δούμε. Παρότι είναι δύσκολο, κάθεται και τις τρώει πάντως. Πάρτα. Τεμπέλικο σκουλίκι. Μαλάκα, τον έχω γλεντήσει. Έλα ρε φίλε. Ρε δεν παίζει ρε μαλάκης. Δεν είναι επίπεδο δυσκολίας αυτό. Να δω αν θα το βγάλει. Ούτε καν το βγάζει. Πάντως είναι το τέρμα δύσκολο. Το οποίο εντάξει μου κάνει εντύπωση. Τον σάπιζε λέει μέχρι να, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τι θα μας κάνεις ρε Χέιχατσι, θα μας ρίξεις να πούμε με το δορυφόρο, λες και είναι Ιον Κάνον από το Command & Conquer, τι πουστιά είναι αυτή. Θα πέσει πάνω του στο λέιζερ. Γι' αυτό την είχε στήσει ο μαλάκας. Ω, καλά, εντάξει, ναι. Και μετά από αυτό επιζήσανε, λέει. Και ζήσαν αυτοί καλά. Chapter 12, The Sunsets. Frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not.
The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No. Δύο δαίμονες σκοτωθήκαν, ζήσανε, για να δούμε. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The report's just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. Ho esaudito le tue richieste. Ora non posso fare altro. Ah, 世界の覇権はすでにわしの手に落ちた. Chisamaraはもう不要だ. Public opinion is turning against us. We're running out of options. Πώς γίνεται, ρε φίλε, η Νίνα να έχει οι Άπωνες στρατιώτες και ο Καζούγια να έχει Αμερικανούς, ας πούμε. Είναι ό,τι πιο fail υπάρχει. Ναι. Του σπάσε το δορυφόρο. Άντε γεια, το ψέμα το ίδιο. Ακόμα επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Ακούμα. Έζησε, πέθανε, τι διάλο. Έλα, πατέρα, να πλακωθούμε ένας προς έναν. Chapter 13, Truth. Έχει κι άλλο. Πάντως έχει πολύ για story ενός fighting. Πώς σπάσε το χάρτη, ρε, το μαλάκα. Αυτή η σκηνή έχει μείνει και στους δύο πάντως. At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear.
I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? Oh, naruhodo. ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する、その約束が果たされるなら、わしがすべてを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me. Καλά να είτε ότι θα το πει ο δημοσιογράφος όλο τον κόσμο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ που βγήκε εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, ο Χιχάτσι έχει αλλάξει πίσω με 10 κουστούμια σε αυτό το story mode. Τα πάντα έχει φορέσει από κάπα, από κουστούμι fighting, από ό,τι φανταστεί κανείς. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. アヤスがわしの父、ジンパシの道場に来たのは、まだ年半もいかぬ少女の頃じゃ。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまり、あ、とらげてガジュンブルムナレ。武道とは、真に共に己を追い込む孤独な世界。カズミは次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子のカズヤも生まれ、わしらは幸せじゃった。特にカズミは、カズヤのことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、カズミが突然倒れおった。カズミは信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、Ωχ, τι φάση. She tried to kill you. じゃが翌日、熱が下がったカズミは前日の出来事を覚えておらず、いつも通りだった。それはまるで人格を二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。Και μια μέρα αγρίεψε και εκεί αναγκάστηκε να τη σκοτώσει. Κοζούμι. Κισάμα wa izure sekai o obiakasu sonzai ni naru. Α, μάλιστα, είχε προβλέψει και διάφορα. Ω, θα πέσει ξυλίκι. まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか。我ら八条家は、貴様のような人間を消すために太古から存在しておる。レッティブだな。果たす。Δαίμονα σκέτος. Το απόλυτο ψέμα είναι αυτή η μάχη. Μόνο με special κινήσεις. Τα δω ρε μαλακ. Κοίτα εδώ. Έλα ρε μαλάκα, έλα, έλα. Το Χριστό της δεν καταλαβαίνει. Φαλιά,
Πάρτα καριόλα. Πάρ το σπάσιμο καριόλα, αντέ και γαμίσου γάμο το σπίτι σου. Τι να σε συγχωρήσω μωρά, αντέ γαμίσου ψόφα. Ναι, ναι, perfect night. Άντε γαμίσου στην κόλαση καριόλα, 20 προσπάθειες μου πήρε να πούμε. Ψόφα. Κασμί. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να τη σκοτώσει και η Χάτσι. Όχι ρε μαλάκα, ζει ακόμα τώρα, σοβαρά πλάκα μας κάνει. Τι τη γάμισε τώρα. Τι κάνω, σε σκοτώνω. Και τι πάει να του κάνει καριόλα. Φτάσαμε στο 14ο κεφάλαιο. Μοτομότο ασίου κουρούσταμενη μισιμακένι ουκουραρετα ούνα. Νάραβα, χάνα καρά κουρούσταμενη. Και τώρα εξηγούνται βέβαια πολλά πράγματα στην ιστορία του Τόκεν. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και εγώ το είχα απορία. Ότωσε βα σινού δεαρού ο γακένι ούτως. Ήκτε μοδόρε βα νίγεν δε νάι του ιούκοτο νινάρ. Γι' αυτό και ο Καζούγια έγινε δαίμονας, τώρα εξηγούνται όλα. Είχε πάρει από τη μάνα του. How do you know about that? Akame! Sama no koto nado tou ni chiyou suzumi ni yo. Lol. Sasuke ga iru koto mo na. Tu ten ige stimeni. Just let me know one thing. What does this war mean to you? Άντε κι άλλε. When I came to, I was on a wharf with Lars. I had no idea where I was or what he was doing there. Lars said he'd received a message from the Zaibatsu telling him to come here. He bundled me into his car and then took me back to Violet Systems. As we drove back, Heihachi's words ran through my mind over and over. Why did he let me interview him like that? Why did he leave everything to me? And what was that mournful look in his eyes? Question upon question whirled through my mind, but not a single answer. Tatakai to wa saigo ni dochira ga tatte iru ka, sore dake no koto.
どうするか? Μου μυρίζει τελική μάχη τώρα. Ω ναι, είναι η τελική μάχη. Ω ναι, το έχουμε δει στο τρέιλερ. Ήρθε η ώρα για ξύλο. Πάρτο. Πού βρε μαλάκα, εντάξει. Σαν πολύ εύκολα την destroy για very hard. Ναι, τώρα εξηγούνται όλα. Για πλάκα της τρώει. Κανονικά. Τι έγινε, σας ακατέψαμε λίγο. Ω, το θυμάται αυτό το σκηνικό. Οπό, ξυλίκι που πέφτει. Έλα εδώ, γε μου. Έλα να τις αρπάξεις. Πάρε το κοντουλίδι σου. Δεν σε χάλασε. Σε γλεντάει ο γέρος. Έλα στον παππού. Ω, καλά, τώρα θα αρχίσει πάλι. Θα γίνει δαίμονας. Γαμίσαμε. Μόνο με τέτοια. Ναι. Αν μου παίζεις πουστιές με projectiles, θα σε πρίζω κι εγώ έτσι, να πούμε, με τις βοήθειες. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα βγάμε σπάσεις. Όχι, γάμ... Άλλο ένα. Όχι ρε μαλάκα. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Έλα, μας έχεις πρίξει τα ούμπαρα, να πούμε.
Κοίτα εδώ ένα συχαμένο πράγμα. Πόρε πούστη. Αρχίδια δαίμονες είμαστε εμείς μπροστά του. Τώρα μόνο με special. Πάρ' το. Ω μαλάκα. Κοίτα εδώ. Το ψέμα ρε μα. Το ψέμα ρε μαλάκα, το ψέμα. Βλέπω δυσκολεύεσαι λίγο στις ειδικές κινήσεις. Μόνο το boost. Όχι, μην πεις ότι έχασα για ένα hit. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει, για να δούμε. Μάλλον ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Που σημαίνει ότι περάσαμε και αυτό το level. Ζει ακόμα ο γέρος. Δεν τρέπεσαι ρε τον γύρο πατέρα σου. Μαλακισμένε, εγώ σε γέννησα. Θυμίζει λίγο Dragon Ball η φάση εκεί. Κάπως έτσι και τα ρούχα του Σογκόκου είναι. Όταν τον έχουν ξεσκίσει. Γάμου το σπίτι σου και το ξεστάβρι σου! Γάμω το σπίτι σου και τη μάνα σου. Κοίτα εδώ το ψέμα ρε μαλάκα, το ίδιο το ψέμα. Στο διάλογο γαμίσου. Άντε γάμω τη μάνα σου μπάσταρδο. Και γάμω το σπίτι σου ρε μαλάκα. Ρε, boost. Άντε γαμίσου. Στο διάολο ψόφα πούστη. Όχι ρε μαλάκα, έλεος. Ωχ,
Για πόσα χρόνια ακόμα θα παλεύουν. Κουτουλίδι. Το βλέπει νέο τον πατέρα του. Όπου θυμάται ακόμα τα σκηνικά αυτά όταν ήταν μικρός. Ω μαλάκα, τι του σκάσε. Θα τον πεντάξει από κάτω τον πατέρα του όπως τον πέταξε καθώς ήταν νέος. Μαλάκα, στη λάβα θα πεθάνει όμως, του πούστη. Δεν μπορεί να μην πεθάνει τώρα. Σκότωσε τον πατέρα του. Και επίλογο στο story mode μάλιστα. Πολύ μίσος ρε φίλε το story mode του Tekken 7, πάρα πολύ μίσος. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, εγώ σοκαρίστηκα από το επίπεδο μης βίας που έχει το Tekken 7. Πραγματικά είναι έπος πάντως. Από τις καλύτερες εκδόσεις των τελευταίων ετών. Από τις τελευταίες εκδόσεις βασικά που έχουμε δει στο Tekken. Επίσης πολύ καλή προσθήκη του Ακούμα. Για όσους παίζουν Street Fighter, ναι, είναι κανονικά όλες οι super moves εκτός από το Ultra, από το Street Fighter, ναι, ελέγχεται κανονικά τον Ακούμα, οπότε μπορείτε να θέλετε να παίξετε έτσι. Εγώ προσωπικά το ευχαριστήθηκα, το είδατε και στο live. Λοιπόν, αυτό ήταν το Tekken 7 Story Mode. Αναλυτικό review ίσως να έχει ανέβει αυτή την ώρα που βλέπετε το gameplay video από τη Χριστιανά Θάνο στο GMORGR. Αν δεν ανέβει σήμερα, θα είχε ανέβει τις προηγούμενες ημέρες για τόσο των ημερών. Τέλος πάντων, okay, κάντε like και share για την υποστήριξη. Αφήστε και ένα σχόλιο με το πώς σας φάνηκε γενικότερα το Tekken 7. Και όσοι το έχετε αποκτήσει, μπείτε στο forum του GameMore.gr και πείτε μας γνώμη στο forum topic που υπάρχει στην κατηγορία Fighting. Και φυσικά στο forum του GameMore.gr στην κατηγορία Online. Εκεί ανταλλάσσουμε IDs, είτε παίζετε σε PC, είτε σε PS4, είτε σε Xbox One. Και κάνουμε άντο ένα στον άλλο και παίζουμε online. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μείνατε μέχρι το σε αυτό το βίντεο. Τα φιλιά μου και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.